27 Δεκεμβρίου 1947. Η ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το καλοκαίρι του 1944 οι κεντρικοί τραπεζίτες των περισσότερων χωρών του δυτικού κόσμου συνήλθαν στο ξενοδοχείο The Mount Washington στο Bretton Woods του New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο οικονομολόγος και πρώην Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Βαρβαρέσος. Εκεί αποφασίστηκε η ίδρυση ενός οργανισμού για την ανασυγκρότηση των εθνικών οικονομιών μετά από την επικείμενη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η υλοποίηση αυτής της απόφασης έλαβε χώρα με την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σαν σήμερα πριν από 76 χρόνια. Οι κορυφαίες προσωπικότητες που συνετέλεσαν στην ίδρυση του ήταν ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes και ο σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Harry White. Πρώτος πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκλέχθηκε ο Βέλγος Καμίλ Γκαντ. Το αρχικό χρηματικό κεφάλαιο προήλθε από τη συμβολή 29 χωρών μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Βασικός στόχος του Ταμείου ήταν η προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που έλαβε δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα μέλη του Ταμείου είχαν συμφωνήσει να διατηρήσουν τη συναλλαγματική ισορροπία των νομισμάτων με αυτή του Αμερικανικού δολαρίου και εκείνου με τη σειρά του με τον χρυσό. Οι ισοτιμίες αυτές έπρεπε να παραμείνουν σταθερές και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσαν να τροποποιηθούν κατόπιν της συγκατάθεσης του Ταμείου. Μεταπολεμικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση έπληξε τις διεθνείς αγορές με αποτέλεσμα το αμερικανικό δολάριο να αποσυνδεθεί από τον κανόνα του χρυσού το 1971. Συνεπώς τροποποιήθηκε μερικώς και ο ρόλος του Ταμείου. Αυτό ανέλαβε το καθήκον του Διεθνούς Επιβλέποντα Οργανισμού για την Επιβολή και την Άρση Συναλλαγματικών Μέτρων στις χώρες μέλη του ώστε να βελτιώσει την οικονομική τους θέση. Την ίδια χρονική περίοδο τα μέλη του Ταμείου αυξήθηκαν με την εισαγωγή των αφρικανικών χωρών που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί από το προηγούμενο αποικιακό καθεστώς. Σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαρτίζεται από 190 κράτη-μέλη. Σε αυτό συμμετέχουν και χώρες μη μέλη που είτε δεν είναι αναγνωρισμένες ανεξάρτητες κρατικές οντότητες όπως για παράδειγμα η Ταϊβάν, είτε είναι ειδικές διοικητικές περιοχές όπως για παράδειγμα το Μακάου, είτε είναι οργανισμοί όπως η Eurostat. Το κάθε κράτος που επιθυμεί να καταστεί μέλος του Ταμείου πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Το κάθε μέλος πληρώνει καθορισμένη συνδρομή η οποία έχει και ανάλογη βαρύτητα στις συλλογικές αποφάσεις. Η συνδρομή αυτή που συνδέεται με τη βαρύτητα της ψήφου σπανίως αναπροσαρμόζεται όπως για παράδειγμα συνέβη με την Κίνα το 2006. Μία από τις κύριες αρμοδιότητες του Ταμείου είναι η παροχή τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών, όταν του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά πρόκειται για δανειοδότηση που συνοδεύεται από τεχνικές μελέτες και καθίσταται απαιτητή η θεσμοθέτηση από τον δανειολήπτη μεταρρυθμίσεων σε ζητήματα κυρίως γραφειοκρατίας και δαπανών. Ο περιορισμός των κρατικών δαπανών είναι σχεδόν πάντα προϋπόθεση από το Ταμείο, αλλά ο τρόπος εφαρμογής του είναι στην αρμοδιότητα του δανειολήπτη κυβέρνησης. Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα εσωτερικά ζητήματα των χωρών έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις. Έχει κατηγορηθεί για έλλειψη διαφάνειας, για εφαρμογή πειραματικών οικονομικών μοντέλων σε υποανάπτυξη χώρες, για απέτηση λήψης πολιτικών μέτρων και όχι δημοσιονομικής πολιτικής, για υποστήριξη δικτατορικών καθεστώτων και άλλα. Οι συνήθεις πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, η αύξηση της φορολογίας και ο περιορισμός των δαπανών, μία πρακτική που στηρίζεται κυρίως στο πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής σύμφωνα με τη θεωρία της μονεταριστικής προσέγγισης του Μίλταν Φρίντμαν. Στον αντίποδα κάποιοι άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου υποστηρίζουν ενίοτε διαφορετικά οικονομικά μοντέλα όπως είναι τα οικονομικά της προσφοράς και της ζήτησης και το νεοκεϊνσιανό σύστημα.